χιλιάδες κάτοικοι αλλά και επισκέπτες της Αθήνας απίλευσαν μια μουσική πρωτοχρονιάτικη βραδιά με πολλά μελωδικά ταξίδια. Εγώ φέτος για αλλαγή του χρόνου από περιέργεια θα πάω στο Σύνταγμα. Θέλω να δω πόσους Έλληνες θα έχει εκεί. Θα κάνω ανάσταση λέω, θα κάνω αλλαγή χρόνου στο Σύνταγμα. Θέλω να δω πόσοι Έλληνες είναι εκεί έτσι από περιέργεια. Να δω δηλαδή θα υπάρχει κανένας ή θα είμαι με τίποτα ζωή, δεν ξέρω. Meanwhile. Τι γίνεται εδώ. La agla aglang tani. Murag dato. Pero inaguli. Au. Kuskus nasad. Σε λίγο αφήνουμε πίσω το 2023 των δοκιμασιών, αλλά και των εθνικών κατακτήσεων. Και υποδεχόμαστε το 2024. Των ελπίδων και των νέων διεκδικήσεων. Γιατί παρά τις μεγάλες δυσκολίες, η περασμένη χρονιά υπήρξε κρίση. Έφερε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα, στις πρώτες θέσεις της ανάπτυξης, με την ανεργία να μειώνεται και το εισόδημα των πολιτών να στηρίζεται και να οχυρώνεται απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια. Ο καινούργιος χρόνος γίνεται έτσι επίλογος ενός κύκλου με στιγμές που κάποτε μας πλήγωσαν. Ταυτόχρονα όμως γίνεται και πρόλογος μιας άλλης εποχής. Με καλύτερους μισθούς, με υψηλότερες συντάξεις ήδη από τις πρώτες εβδομάδες του νέου έτους. Σε μια πατρίδα της οποίας τα σύνορα θωρακίζονται και αμυντικές δυνάμεις εξοπλίζονται. Δυστυχώς, η παρούσα κυβέρνηση είναι ανίκανη. Είμαι υπερήφανος όταν πηγαίνω σε παρελάσεις και βλέπω μια κοινωνία η οποία μετατρέπεται σε πολυπολιτισμική σιγά-σιγά. Δεν αμφισβητείται η εθνική μας ακεραιότητα. Αντεπερνούμε!